Ο Εμπορικός Σύλλογος Καρδίτσας πήρε την απόφαση να μείνουν κλειστά το Σάββατο 26 Μαρτίου τα εμπορικά καταστήματα, ώστε να καλυφθούν οι επιπλέον ώρες λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Βρήκαμε ότι η κατάλληλη μέρα ήταν αυτή 26 Μαρτίου και έτσι αποφασίσαμε να κλείσουμε σε συνεργασία πάντα με τον Εμπορικό Σύλλογο Τρικάλων και του Βόλου, οι οποίοι συμφωνήσαμε να είμαστε κλειστά αυτή την ημέρα, έτσι ώστε να ανταποδώσουμε όλες αυτές τις ώρες που εργάστηκαν όλοι στα καταστήματά μας. Πάντως η απόφαση δεν είναι χωρίς αντιδράσεις από μέλη του Εμπορικού Συλλόγου που θεωρούν ότι δεν πρέπει να κλείσουν τα εμπορικά καταστήματα. Θεωρώ ότι η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Και αυτή τη στιγμή που υπάρχει όλη αυτή η αναδουλειά και ο εμπορικός κόσμος πλήττεται, πιστεύουμε ότι κάθε ώρα που κλείνει το κατάστημα είναι εις βάρος μας. Δεν είναι έτσι όμως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μεγάλη. Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο, όμως δεν είναι αυτή η μέρα η οποία θα μας φέρει τα κέρδη και πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να ανοίξουν τα καταστήματά τους δεν έπρεπε να το κάνουν και να έρθουν σε αντίθεση με τον υπόλοιπο εμπορικό κόσμο. Από την άλλη πλευρά, ο Σύλλογος Κρεοπολών πήρε την απόφαση να ανοίξουν κανονικά τα κρεοπολία. Είναι πολλές ημέρες για αργία και θεωρήσαμε ότι δεν είναι σκόπιμο να παραμείνουμε κλειστά τα μαγαζιά μας. Γιατί ο κόσμος το Σάββατο βγαίνει, ψωνίζει και την Κυριακή είναι αργία πάλι. Οπότε παραμένουμε ανοιχτά.